Καλησπέρα και από μένα, σύντροφοι και σύντροφοι. Θεωρώ ότι θα είμαι εντός 7 λεπτών, τέλος πάντων, αν υπερβώ το προεδρείο μου κάνει νόημα και θα συγκομίσω άμεσα. Καταρχήν, θα κάνω ένα σχόλιο. Νομίζω ότι σε τέτοιες συζητήσεις υπάρχει ένας κίνδυνος, μάλλον δύο κίνδυνοι. Ο πρώτος κίνδυνος είναι αυτός της αποθέωσης, να πάμε δηλαδή σε μια συζήτηση τι καλά που τα κάναμε, τι ωραία που τα καταφέραμε και ευτυχώς τον αποφέρουμε μέχρι στιγμής από τον κίνδυνο και είναι πολύ θετικό. Ο δεύτερος κίνδυνος που δεν μπορούμε να αποφύγουμε γιατί είναι αντικειμενικό εντός εισαγωγικών, κατάλαβε το λέω, είναι ο υποκειμενισμός που μπορούμε να βγάλουμε γιατί όλοι όσοι τοποθετήθηκαν έχουν βιώσει τα γεγονότα για την περίοδο εκείνη για την οποία συζητάμε και εκ των πραγμάτων υπεσέρχεται η υποκειμενική επίσης του καθένα είτε προσωπικά λέγοντας την εμπειρία από το βίωμά του, αυτό που έχει δει τέλος πάντων, είτε και συλλογικός υποκειμενισμός μπορεί να υπάρχει στην προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τη μία πολιτική μας επιλογή ή την άλλη πολιτική επιλογή και την περίοδο. Ευτυχώς και από το δεύτερο του συλλογικού υποκειμενισμού το γλιτώνουμε μέχρι στιγμή του κουβέντα και νομίζω να κοιτάει λίγο φόρο. Θέλω να ξεκινήσω μια εικόνα που δεν είναι από τότε. Θα αποφύγω τελείως τις δύο μαθητικές αναφορές για το τι έγινε τότε. Θα μείνω απλά σε αυτά που νομίζω ότι έχουν μια αξία και σαν συμπεράσματα στο σήμερα. Η εικόνα που θέλω να δώσω είναι εξής. Τα Χριστούγεννα μας πέρασαν την πρωτοχρονιά. Βρέθηκα στην Πάτρα με την περίοδο διακοπών και πήγα σε ένα μαγαζί του το βράδυ, μια παρέα, φίλους κλπ. Στο ταμείο προσέχω ότι υπάρχει μια γνώριμη φιγούρα, αν και δεν εντός σκοτάδιου κλπ. Δεν έχουμε καλή οπτική επαφή και δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά κάτι μου θυμίζει. Τέλος πάντων, στην Πάτρα ήμουν αθλητής, είμαι στην Αθήνα από 8, οπότε μπορεί να κάνω κάποια γνωστή, αλλά δεν μπορεί να θυμάμαι ποιος είναι. Πηγαίνοντας στο αλέτα, με πιάνει αυτή η γνώριμη φιγούρα. Παγώνουμε και οι δύο και κιόλας μας. Η τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί ήταν το 6-7 και όχι σε καλή στιγμή για τους δυο μας. Είμαστε έτοιμοι να παχτούμε. Παγώνουμε λοιπόν και οι δυο μας, κοιτιόμαστε. Μου λέει ασυνέχιος δεν είσαι. Του λέω ήμουνα. Του λέω Ναρίτης δεν είσαι. Μου λέει είμαι. Του λέω, μου λέει το όνομά σου, του λέω Γιώργος. Εγώ μου λέει ο Δημήτρης. Χάρηκα, του λέω ας περάσουμε μερικά χρόνια για να γνωριστούμε από κοντά. Χάρηκα πολύ και πιο πολύ χάρηκα που μιλώντας μαζί σου νιώθω ότι μιλάω με έναν άνθρωπο που ήταν στην καθημερινότητα μέχρι χθες και δεν νιώθω να έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Να μην τα πολυλογώ, τι κάνεις εσύ τώρα, μαθηματικός είμαι, λέω εγώ, ιδιαίτερα, μία έχω, μία δεν έχω, εσύ τι κάνεις, φιλόλογος ήμουνα, ιδιαίτερα, μία έχω, μία δεν έχω, διορθώσεις κειμένων απέρωτα και μας έρχεται αυτόματα η ατάκα και να δεις που τότε λέγαμε ότι θα γίνουμε γενιά των 700 ευρώ. Πόσα βγάζεις τώρα, του λέω άστο, πολύ παρακάτω. Του λέω πόσα βγάζεις, πολύ παρακάτω, μου λέει αυτός. Που λέω να δεις που είναι τα πάντα που θα γίνουν των 700, γίναμε των 400 και πολύ χειρότερα δυστυχώς. Πέρα από τα σχόλια, δηλαδή λίγο τα και μην δει λίγο χαλάρωση να συγκινήσω. Στο πρώτο, ένα στοιχείο θέλω να μείνω σαν υπόθεση κατά το φοιτητικό κίνημα. Είχε διάρκεια, είχε αντοχή, είχε εφευρετικότητα, είχε δομές που αντιστοιχούσαν με την περίοδο. Δηλαδή, όλα αυτά που υπόθηκαν, συμφωνώ με ό,τι θα διαφωνήσω. Νομίζω όμως ότι το σημαντικό στοιχείο, και εδώ πρέπει να δούμε, είχε νίκη, αυτό ήταν σημαντικό. Γιατί όμως και πώς προήλθε αυτή η νίκη. Το σημαντικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, που δεν υπήρχε σε προηγούμενες απόπειρες ή άλλες φορές, ήταν ακριβώς η προσπάθεια να ανοιχθεί αυτό το κίνημα στην κοινωνία. Νομίζω ότι υπήρχαν τρία βήματα σημαντικά που μας βοήθησαν πολύ να ανοιχτούμε εκείνη την περίοδο στην κοινωνία. Πρώτον, και μπορεί να είναι για τους Αθηναίους να μην είναι τόσο πολύ, για μας τους επαρχιώτες φοιτητές τότε είναι αρκετά σημαντικό, η διαδήλωση της Πέμπτης. Για εμάς που τα πανεπιστήμια στην επαρχία είναι εκτός πόλεων, ο μόνος τρόπος να βρεθούμε για να μας ακούσει η κοινωνία ότι κάνουμε γιατί επιδιώκουμε ήταν τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Το κάθε Πέμπτη να υπάρχει ένα ραντεβού και να βγαίνουμε από τις κατηλημμένες σχολές και να βγαίνουμε έξω στην κοινωνία, αποτελούσε την πρώτη μας προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με αυτόν τον κόσμο και να εξηγήσουμε για ποιο λόγο παλεύουμε. Αυτό νομίζω ότι έπαιξε, ήταν από τις καταλητικές αποφάσεις να υπάρχει το εβδομαδιάτικο του Πάνω Πέμπτη και να υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση από το πανεπιστημιακό κίνημα, δεν ήταν μόνο θετικό. Δεύτερο πράγμα νομίζω ότι ήταν επίσης σημαντικό και το έλεγα πριν, χαρακτηριζόταν ένα σύντροφο πριν, κάναμε πλάκα και το έλεγα όσο υπάρχει φοιτητικό κίνημα πρέπει να ευχαριστεί την ηγεσία της ΒΟΣΔΕΠ εκείνη την περίοδο. Εντός την αυτιεδόμενος το έλεγα, αλλά η σημασία που είχε γιατί προσέξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο εμείς τι καταλάβουμε ή τι νομίζουμε στους χώρους μας ότι είναι η ηγεμονία, ποια είναι η ηγεμονική γραμμή κλπ. Έξω στην κοινωνία, στην αρχή η προσπάθεια ήταν να εμφανιστούν κάποιοι παραποποιητές φοιτητές που δεν θέλουν να κάνουν εξαρτή γιατί είναι καλοκαίρι και θα πάνε να κάνουν μπάνια ή δεν ξέρω ποτέ. Αυτή ήταν η μόνιμη επόδος. Όταν και είπαμε ότι οι δάσκαλοι μπήκαν και ήταν, αυτοί ήταν μέσα, το επιχείρημα του Πρετεντέρη δεν έπιανε τόσο πολύ στη μάνα μου. Όταν έχουν δει ότι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου είναι στον δρόμο, δεν είναι μόνο οι ταμπέληδες φοιτητές που θέλουν να κάνουν το καλοκαίρι διακοπές. Και όλο αυτό το επιχείρημα δεν ήταν που γινόταν. Οπότε, αρκετά σημαντικό ότι πήγαμε σε μια λογική, πώς το λένε, πέρα από το πούμε εδώ, που όντως να υπάρχουν ανακοινώσεις και στήριξη από άλλα κομμάτια του Πανεπιστημίου, όχι μόνο των φοιτητών. Τρίτο και τελευταίο πράγμα, που μπορεί να μας πολύ αρέσει μια αλήθεια, αλλά πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί κάνοντας μια συζήτηση μετά από τόσο καιρό,
υπήρχε, εγώ συμφωνώ και δεν ήμουν αυτά. Έχουμε ο Γιώργος Παπαϊκά σχήματα που έλεγε πριν ο Βαζαχαρίας, ο οποίος είχε παθεί μετά πολύ καιρό και ήταν σαν να μην έχει περάσει ημέρα. Αν και δεν ήμουν λοιπόν στα ΕΑΤ, τα ΕΑΤ πρέπει να ομολογήσουμε όταν όταν πήρα από το ΕΑΤ του κινήματος του 6-7 και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, υπήρχε όμως και η πολιτική έκφραση του κινήματος του 6-7 και αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά του έρνουμε τώρα και καλά το κάνουμε. Και τότε πολλά του έρνουμε πάλι καλά το κάναμε, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά ότι υπήρχε η βίαιη πώς το λένε, εισβολή στο προσκήνιο τη πλειοψηφία του φοιτητό κόσμου, η δημιουργία αυτού του πανεκπαιδευτικού μετώπιου του κινήματος, ανάγκασε και ένα πολιτικό κόμμα να παίξει τον ρόλο του πολιτικού εκφραστή. Έτσι το αντιλαμβανόταν ο μέσος όρος της κοινωνίας. Ότι κάποιος που λέει, σαν πολιτικό κόμμα επίσημο, γιατί αυτά τα λαμβάνονται δυστυχώς ή ευτυχώς, κάποιος που εκφράζει αυτούς που αντιδρούν. Αυτό νομίζω βοήθησε να κερδίσουμε συμμαχίες και να έρθουμε στο επίπεδο. Ξαναλέω, όσο μας αρέσουν, μας αρέσουν μερικά πράγματα, τα λέμε στα 10 χρόνια μετά να τα βλέπουμε με ένα ψήφιμο τρόπο. Έχουμε να κλείσω σιγά σιγά γιατί περνάει ο χρόνος. Στα δύο πράγματα που θέλω να μείνω βασικά εγώ είναι τα εξής, ότι το φοιτητικό κίνημα του 6-7 δεν ήταν μια εικόνα από το μέλλον. Αν θέλω να είμαι λίγο προβοκατόρικα να το βάλω, εγώ μου ήταν το τελευταίο κίνημα της εποχής του. Μετά το μνημόνιο και τη μεγάλη τομή, αλλάξαν εντελώς τα πράγματα. Οι δομές, η εκπροσώπηση, πάρα πολλά πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ήταν το τελευταίο κίνημα που έγινε με τους όρους που είχαν συνηθίσει. Μεταπολίτευση να το πω, δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστός όρος. Αλλά ήταν το τελευταίο κίνημα εκείνης της περίοδου. Έθεσε όμως δύο εικόνες από το μέλλον που ήταν σημαντικές. Και αυτό θέλω να το πω γιατί φανήκαμε λίγοι. Όλοι αριστερά θέλω να πω, φανήκαμε λίγοι στις δύο εικόνες που τις είδαμε τότε αχνά και τώρα είναι πραγματικότητα. Πρώτη εικόνα που με έβαλε το εκείνο το κίνημα από το μέλλον. Έθεσε ζητήματα γενιάς. Το ότι δεν θα ζήσουμε χειρότερα από τους προηγούμενους που έλεγαν τα ανακοινώσεις των συντονιστικών. Το ότι δεν θα γίνουμε γενιά των 700 ευρώ, τότε λέγαμε. Άσχετα αν έγινε 400, έδειχνε δηλαδή ότι αντιλαμβανόμαστε και εμείς, αντιλαμβάνονται και πολλά κομμάτια των φοιτητών πλέον ότι δεν είναι απλά το πρόβλημα η φραγμή στην επένδυση, παραδείγματος χάρη, είναι πιο συνολικό πρόβλημα προοπτικής, ζωής, μαυρίλας που υπάρχει μπροστά μας. Οπότε λοιπόν, ενώ αυτό υπήρχε ως εικόνα, δηλαδή το έδωσε τότε το κίνημα εκείνο ως εικόνα από μέλλον. Λοιπόν, αν και νομίζω τότε ήταν μια εικόνα από μέλλον αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι ανταποκριθήκαμε ακριβώς σε. Στο περιεχόμενο, συνεχίσαμε σε μια λογική την επόμενη περίοδο εκπαιδευτικοκεντρική. Για να είμαστε πάλι αντικειμενικοί. Δεύτερον, δεν πήραμε πρωτοβουλίες. Κοιτάξτε να δείτε σήμερα τι πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει και είναι καλό που έχουν υπάρξει. Z400, ΑΤΑΚ πιο πριν, Λόγκη, ό,τι υπήρχε στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, πρωτοβουλίες που πάνε να μιλήσουν με όρους γενιάς, με ανοιχτά ακόμα το θέμα της λαϊκότητας, της μαζικότητας, της απεύθυνσης, okay, όλα αυτά. Αλλά πρωτοβουλίες που δημιουργήθηκαν με όρους γενιάς έγιναν πολύ μετά από εκείνο το πρώτο σκύρτημα που έλεγε: όπα, εδώ πρέπει να μιλήσουμε με άλλους όρους. Δεύτερο πράγμα, και μην μακρηγορώ, δεύτερο και πρώτο τελευταίο θέμα να σχολιάσει για τη γενιά μας. Τέλος, το είναι ωραία. Δεύτερο λοιπόν πράγμα, δεύτερη εικόνα από μέλλον ήταν η ταύτιση Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τότε με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η ταύτιση δύο κομμάτων εξουσίας του πριν σε μια κεντρική νεοφιλελεύθερη μεταρρύθμιση για πρώτη φορά συνέβαινε, τέλος πάντων, προμήνυε και οφορούσε για τα ελληνικά δεδομένα μια ιστορική πολιτική αλλαγή. Αλλού υπήρχε στην Γερμανία που ήταν ο μεγάλος συνασπισμός. Χριστιανοδημοκράτες, αδημοκράτες και κυβερνούσαν από μαζί. Εδώ στην Ελλάδα, με αυτή την ταύτιση Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και το είδαμε και το τι συνέβη εκείνη την περίοδο και εντός ΠΑΣ που υπήρχε μέσα στο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την τελική στροφή στο τέλος που έγινε ακριβώς για να επιπλακεί στο ΠΑΣΟΚ από όλη αυτή τη φθορά και όλη αυτή η κατάσταση που είχε δημιουργήσει στο πανεπιστημιακό κίνημα. Οπότε λοιπόν, και έρχομαι να κλείσω με αυτό, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα, και σου λέει ο τίτλος για το που τι γίνεται με μεγάλα παιδιά τέλος πάντων. Υπάρχει ένα ζήτημα κατά την όλη μου και θέλω να κλείσω με αυτό γενιάς και με ποιο τρόπο το λέω. Η νοσταλγία, η ανάμνηση, η θύμηση ή οτιδήποτε άλλο δεν θα μας λύσουν το πρόβλημα με τα μνημόνια και με την κρίση από το 9, από το 10 και μετά. Άνοιξε μια κουβέντα στην αριστερά για τις επιλογές της, για τη στρατηγική της, για την κατεύθυνσή της. Κουβέντα που τη διαχειρίστηκαν άλλες γενιές που την κατήθυναν, που την συζήτησαν εντός αριστεράς, άλλες γενιές και όχι η δικιά μας και όχι επειδή φταίνουν οι άλλες γενιές. Εδώ θέλω καταρχήν να μείνω λίγο. Νομίζω ότι η δικιά μας γενιά δεν διεκδίκησε χώρο. Εγώ ακούω πολύ συχνά και από συντρόφους, από άλλες οργανώσεις τέλος πάντων, που δεν υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, εντός πιο μεγαλωμένοι που ρωτάνε πού είναι η νέα γενιά εντός οργανώσεων της αριστεράς, πού είναι οι νέοι άνθρωποι και δεν παίζουν ρόλο, κλείνω με αυτό. Οπότε λέω ότι η δικιά μας γενιά δεν διεκδίκησε να παίξει ρόλο σε καμία περίπτωση ηγετικό ή πρωτοχώρο ή τι άλλο να πούμε τέλος πάντων και νομίζω ότι όλοι κάναμε επιλογές. Δύσκολες, προσωπικές, πολιτικές, επαγγελματικές, αλλά αναδεικνύονται κατά τη γνώμη μου 10 χρόνια μετά και ερωτήματα που αφορούν στράτευση και ανάληψη ευθύνης. Δηλαδή, αν
και το 10 και το 11 και το 15 ακόμα και τώρα μετά από την απογοήτευση υπάρχει ανάγκη να βγει αυτή η γενιά στο προσκήνιο και να παίξει ρόλο και εντός των οργανώσεων των μορφών, των μετόπων, ό,τι έχει χτίσει όλη την προηγούμενη περίοδο η αριστερά. Οπότε νομίζω ότι είναι ζήτημα να μας απασχολήσουν όλη την επόμενη περίοδο. Θα ξανασυζητήσουμε για αυτά και θα μας αφορούν πολύ και στο μέλλον. Ιδίως αν συζητάμε με την αγωνία που θα καταλαβαίνω και εγώ εδώ ότι τέθηκαν όλα τα ζητήματα για την ανασυγκρότηση των δυναμιών μας.